Καλημέρα σας, τι κάνετε? Βρισκόμαστε στο άλλο το σπίτι, είναι 5η πρωί. Έχουν περάσει 3 ώρες περίπου από την ώρα που ήρθαμε. Μόλις όμως πριν από λίγο έφαγα το τοστάκι μου όπως είδατε και πιω το καφεδάκι μου και είμαι έτοιμη να έρθω σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να σας μιλήσω και εδώ πέρα στην κάμερα. Δεν κοιμήθηκα πολλές ώρες το βράδυ και έπρεπε γενικά να έρθουμε εδώ πέρα για κάποιες δουλειές. Και επί τη ευκαιρία είπα, αφού τις τελειώσουμε αυτές τις δουλειές, να κάτσω να σας ετοιμάσω και το βιντεάκι της Κυριακής που θα μιλήσουμε για το γάμο. Καθώς εδώ πέρα έχει πολύ περισσότερο φως και πολύ περισσότερη ησυχία και νιώθω πολύ πιο άνετα να σας γυρνάω βιντεάκια αυτά τα κυριακάτικα, τα sit-downs, γιατί εκεί πέρα δεν έχω ποτέ ησυχία στο άλλο σπίτι, ώστε να μπορέσω να σας μιλήσω με τον τρόπο που θέλω. Βέβαια, σήμερα είναι μια πάρα πολύ συννεφιασμένη και πάρα πολύ κρύα, μπορώ να πω, μέρα. Και δεν ξέρω αν το φως που μπαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στο σαλόνι θα αρκεί για να μπορέσω να σας γυρίσω το βιντεάκι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπω ότι μου έρχεται πολύ έντονο φως από εδώ πέρα, αλλά απ' την άλλη είμαι σκοτεινή. Γενικά δεν έχει τόσο πολύ φως, αλλά ελπίζω ότι θα είναι αρκετό για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το βίντεο με καλές σχετικά συνθήκες. Τώρα λοιπόν θα πάω να βαφτώ, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να έρθει μετά από εδώ πέρα ο ηλεκτρολόγος, γιατί τώρα είναι στο άλλο το σπίτι, και να μας περάσει τα φωτιστικά, αν προλαβαίνει και έχει χρόνο. Οπότε θέλω να το γυρίσω τώρα για να τον προλάβω και να μην το αφήσω για αργότερα. Οπότε πάμε στο μπάνιο, έχω φέρει τα καλλιτικά μου για να βαφτώ και να μπορέσω να ξεκινήσω το βιντεάκι. While I'm thinking in my head, I mind my own, I don't even break a sweat. Έτοιμο το μακιγιάζ μου, πώς σας φαίνεται. Ακούγεται λίγο περίεργο ήχος ακόμα, γιατί εδώ μέσα δεν έχει σχεδόν τίποτα. Αλλά είναι έτοιμο. Λοιπόν, έχω κάνει λίγο πιο έντονο μακιγιάζ από ό,τι συνηθίζω. Έχω βάλει δηλαδή και σκιά στο μάτι και έχω βάλει και μολύβι. Είχα πάρα πολύ καιρό να βάλω και σκιά και μολύβι, γιατί συνήθως τους τελευταίους μήνες λόγω καλοκαιριού δεν έβαζα τίποτα πάνω στο μάτι. Μόνο μάσκαρα και κονσίλερ φυσικά από κάτω. Και το άφηνα στην ησυχία του. Πάω λοιπόν να ετοιμάσω λιγάκι το χώρο και να δω λιγάκι, να οργανώσω τις σκέψεις μου και σιγά σιγά ξεκινάμε το βιντεάκι. Untold stories, they were left behind. Πριν από λίγο λοιπόν σας τελείωσα το βίντεο που γύριζα και μου πήρε γύρω στη μια μισή ώρα να το γυρίσω. Και μέσα σε αυτή τη μια μισή ώρα μιλούσα σχεδόν ασταμάτητα, οπότε αυτό το βίντεο είναι σίγουρο ότι θα βγει τεράστιο. Κατά τα άλλα, σε λιγάκι φεύγουμε από εδώ πέρα, καθίσαμε, κάναμε κάποιες δουλειές, καθαρίσαμε λιγάκι το χώρο, συγκεντρώσαμε κάποια πράγματα και τα βάλαμε μέσα στα ντουλάπια που έχουμε ήδη εδώ. Έχει πολλή δουλειά ακόμα, έχουν να αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα στον επόμενο μήνα και θα τα δούμε όλα σιγά σιγά παρέα. By the way, αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι το φουσκωτό στρώμα που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο, στο οποίο κοιμηθήκαμε την πρώτη νύχτα του γάμου και τη δεύτερη. Τώρα διακοσμεί το σαλόνι μας. Και εδώ είναι τα ρούχα του τι. Από τη δεύτερη μέρα που είχαμε πάει στο γάμο της Μαρίας, ακόμα να τα πάρει. Ακόμα να τα πάρει από το σπίτι. Να δω πότε θα τα πάρει. Έχει περάσει ένας μήνας. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια γλαστούρλα που μας την κάνανε εδώ στο γάμο και θέλουμε να την ποτίσουμε, αλλά δεν θέλει πολύ νερό. Και πληροφορήθηκα από τη μαμά μου ότι πρέπει να τη βάλουμε κανονικά μέσα σε ένα κασπό και να έχει αυτό το κασπό μέσα λίγο νεράκι και να το τραβάει σιγά σιγά, ρε παιδί μου, η γλάστρα, να μην σαπίσει κιόλας. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε κασπό ούτε πιατάκι, αυτή εδώ είναι η λύση του τι για τη γλάστρα και το πώς θα ποτιστεί, χωρίς να αφήσει πουθενά σημάδι από τα νερά της στο πάτωμα. Τα-τα! Μέσα στο φτιαράκι. Κομπλέ είναι η λύση μου. Ναι. Θα δείξει. Άντε ποτίσε το. Την προηγούμενη φορά που ήρθαμε ήταν πολύ καλά ακόμα, οπότε δεν το ποτίσαμε. Το προσέχω, ακόμα δεν μου έχει πεθάνει. Μου έχουν φέρει κι άλλο ένα τέτοιο. Νομίζω ότι και τα δύο είναι υπομονή. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται αυτό το φυτό.
διαψεύσετε με στα σχόλια άμα κάνω λάθος. Τουλάχιστον το άλλο που έχουμε στο σπίτι, νομίζω ότι η μαμά μου το είπε υπομονή. Εκείνο πρέπει να μου το έχει φέρει η Κατερίνα και αυτό μας το έφερε μια γειτόνισά μας. Και ελπίζω ότι θα είναι τα πρώτα φυτά του σπιτιού και ότι δεν θα μου πεθάνουν. Ευχηθείτε μας όλοι καλή τύχη. Πρέπει να έχει υπομονή μαζί σου. Ναι, στο φυτό κυρίως, γιατί δεν τα πάω καλά με τα φυτά όπως ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει σπίτι. Περάσαμε όμως πρώτα από το σούπερ μάρκετ και πήραμε μερικά πραγματάκια γιατί τις προάλλες που πήγε ότι δεν είχε μπορέσει να περάσει από το Βασιλόπουλο που πάμε. Συγχωρέστε λίγο τα σκουπίδια στο background. Και ξεκινάμε λοιπόν να σας κάνω ένα haul γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε σούπερ μάρκετ haul. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα νούντλς που πού και πού χρειάζονται όταν βιάζεσαι και δεν έχεις τι να φας. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι με κοτόπουλο και αυτά εδώ πέρα είναι με χοιρινό. Δυστυχώς δεν είχαν ούτε με μανιτάρια, ούτε με γαρίδες που μας αρέσουν πάρα πολύ, οπότε πήρα αυτές τις δύο γεύσεις, επειδή δύο πάντα για να μπορούμε να τρώμε ο καθένας από ένα. Πήρα το αγαπημένο μας ψωμί τόστ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το είχε και εξέκπτωση σήμερα. Πήρα μερικά καρτσίνια γιατί ξεμείναμε τελείως. Πήρα μερικά γαλατάκια light, τα κλασικά, τα συμπυκνωμένα, τα ευαπορέ, γιατί όπως σας έχω πει, πλέον τα χρησιμοποιώ αντί για κρέμα γάλακτος. Πήραμε μία δεκάδα αυγά, γιατί αυτή την εβδομάδα τα τελείωσα στο πικ και φι, δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα. Πήρα μία τυριάκι σος, γιατί την προηγούμενη σχεδόν τελειώσαμε και έψαχνα να βρω το μεγάλο το μπουκάλι, γιατί πραγματικά με βόλεψε εν τέλει πάρα πολύ και συμφέρει οικονομικά σε σχέση με το μικρό που πάει 4 κάτι και είναι μόνο 250 ml, γιατί το άλλο είναι ένα λίτρο. Πάει κοντά στα 10 ευρώ, οπότε συμφέρει πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς τα μεγάλα είχε μόνο σόγια σος και δεν είχε τυριάκι, δυστυχώς. Και σόγια σος έχω ήδη, οπότε δεν χρειαζόμουν. Πήρα επίσης την αγαπημένη μου κρέμα βαλσάμικο που είναι η Καλαμάτα Παπαδημητρίου, την κλασική. Πήρα μία μαγιονέζα, δεν χρησιμοποιώ πολύ μαγιονέζα στη μαγειρική μου, αλλά τώρα που έκανα το μπατσελορέτ και αυτά και σε κάποια πιάτα χρειάστηκε, έβαλα λίγη, οπότε μας τελείωσε. Που και που τη χρησιμοποιώ σε πολύ λίγη ποσότητα, ας πούμε, για να φτιάξω κάποια σος. Πήρα τη Lighter Than Light, που στην ουσία είναι ακόμα πιο light από τη light. Έχει 10 θερμίδες ανά 15 ml και πόσο θα φας δηλαδή κάθε φορά, αντί να φας μία κουταλιά της σούπας. Παραπάνω δεν παίζει. Πήρα ένα πάμφθινο λευκό κρασί, το κλασικό που παίρνω συνήθως για να βάζω στο φαγητό καμιά φορά όταν χρειάζεται. Είναι το σαβατιανό και πάει γύρω στα 2,5 ευρώ. Παίζει να μπορείτε να το βρείτε δηλαδή και πιο οικονομικά. Πήραμε αυτά εδώ πέρα τα νουτέλα μπισκοτάκια, τα οποία δεν είμαι σίγουρη αν τα έχουμε ξαναδοκιμάσει, ότι τα αγόρασε. Πήραμε επίσης μία πεντάδα με τέτοια νούντλς, γιατί θέλω κάποια στιγμή σύντομα να φτιάξω κινέζικο. Μου έχει κολλήσει να φτιάξω κινέζικο. Και λέγοντας κινέζικο εννοώ νούντλς με γλυκόξινο κοτόπουλο, πιπεριές κτλ. Είναι η μόνη συνταγή την οποία προς το παρόν δεν με ενοχλούν οι πιπεριές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ίσως φταίει ο τρόπος μαγειρέματος. Ο μόνος τρόπος που δεν με πειράζουν έως τώρα, ξαναλέω, γιατί κρατάω μια επιφύλαξη, οι πιπεριές. Φυσικά. Όχι πράσινες, οι πράσινες μου πεθαίνουν σε κάθε τέτοια. Και πήραμε επίσης αυτά εδώ πέρα τα Kinder Cards, τα οποία δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ μου. Πήρε ότι δεν ξέρω αν είναι καλά ή όχι. Δεν ξέρω καν τι είναι, αν είναι μπισκοτάκια με επικάλυψη ή αν είναι σαν KitKat, δεν έχω ιδέα. Εγώ πάντως πήρα αυτές εδώ πέρα τις μικρές της Ion Galactos. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα να πάρω τις κλασικές μου τις Ion Galactos με στέβια που μου αρέσουν πάρα πολύ και τρώω δύο σειρές κάθε φορά. Δηλαδή καμία 6 κομματάκια και είμαι πλήρως ικανοποιημένη. Μου φεύγει δηλαδή η όρεξη για σοκολάτα. Αλλά δεν ξέρω γιατί, ενώ δεν είχαν προσφορά, έλειπε όλο το ράφι. Δεν υπήρχε ούτε μία από αυτές με στέβια. Και όλες οι άλλες δεν μου αρέσουν. Είχε μείνει μόνο με μαύρη σοκολάτα που δεν είμαι φαν. Οπότε πήρα τις κλασικές σε μικρό το μέγεθος για να μην γουνιάσω πολύ και να το κρατήσω έτσι σε ένα επίπεδο. Αυτά.
πάω να τα συμμαζέψω και να μαγειρέψουμε να φάμε. Έχω ήδη ανάψει το φούρνο, καθώς σήμερα θα κάνουμε ψαροκροκέτες. Έχουμε σαλάτα και δεν ήθελα να φάμε κρέας, οπότε ψαροκροκέτες it is. Και μόλις ανοίξαμε και ένα χειροπιαστό δωράκι που μας κάνανε για το γάμο, που το παραλάβαμε σήμερα από μια οικογενειακή φίλη. Είναι μια κορνίζα ασημένια και ίσως αυτή η κορνίζα να είναι η αρχή για να φτιάξουμε επιτέλους, να βάλουμε να κορνιζάρουμε επιτέλους κάποια φωτογραφία μας που δεν έχουμε ούτε μια κοινή φωτογραφία και γενικά καμία φωτογραφία μέσα στο σπίτι μας, μόνο στους υπολογιστές. Πρέπει να αρχίσουμε να ξανατυπώνουμε φωτογραφίες. Οπότε κάπου μέσα στο σπίτι θα τη βάλουμε. Ίσως στο σαλόνι. Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ξεκινήσαμε αυτήν εδώ πέρα τη σειρά που ονομάζεται Zoo. Μπορείτε να τη βρείτε και στο Netflix. Μπορώ να σας πω για αυτήν για την ώρα. Βρισκόμαστε στο 10ο επεισόδιο ήδη. Όχι όμως γιατί φαίνεται να είναι καλή σειρά. Τι ξέρω. Προς το παρόν δεν είναι μια σειρά η οποία προτείνω. Εκεί που πάει να γίνει καλή και νομίζεις ότι είναι μια σοβαρή σειρά, εκεί σε πιάνουν λίγο τα γέλια. Προς το παρόν έχω πολύ mixed feelings για τη συγκεκριμένη. Καλημέρα, τι κάνετε, καλησπέρα βασικά γιατί έχει πάει μεσημέρι. Είναι Παρασκευή, βρισκόμαστε στο σπίτι σήμερα, καθώς είχαμε κάποιες πρωινές επισκέψεις για να δουν το σπίτι, οπότε έπρεπε να καθαρίσουμε
καθαρίσαμε, βάλαμε σκούπα, ξεσκονίσαμε, κάναμε τα πιάτα, σφουγγαρίσαμε, το σπίτι είναι πεντακάθαρο, έτσι κι αλλιώς θα το κάναμε, αλλά έπρεπε να το κάνουμε λίγο νωρίτερα και πρωί, γιατί προέκυψε αυτό όπως είπαμε. Και τώρα επιτέλους θα ξεκινήσω λιγάκι να δουλεύω, γιατί δεν μπορούσα να το κάνω νωρίτερα. Όπως βλέπετε, έχω φορέσει το ζακετάκι μου, γιατί είχαμε ανοιχτά όλα τα παράθυρα καθώς κάναμε δουλειές, για να προλάβει να στεγνώσει κιόλας το πάτωμα πιο γρήγορα και να αεριστεί το σπίτι γενικότερα. Και έχει παγώσει λιγάκι το διαμέρισμα και γενικά έχει παγώσει λιγάκι ο καιρός. Όχι ότι έχει κρύο, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις πλέον ότι έχει μπει το φθινόπωρο. Καλό μήνα εντωμεταξύ, σήμερα είναι 1 Οκτωβρίου, ελπίζω όλοι να έχετε έναν υπέροχο Οκτώβριο. Τώρα μέχρι τις επόμενες μέρες ο καιρός θα είναι λιγάκι έτσι λίγο πιο φθινοπωρινός, αλλά νομίζω ότι από Δευτέρα θα έχουμε και πάλι επιστροφή σε πιο καλό καιρό. Λοιπόν, χθες σας γύρισα εντωμεταξύ, όπως είπαμε, και το βιντεάκι για την Κυριακή. Ακόμα δεν έχω κάτσει να το επεξεργαστώ, θα το κάνω και αυτό αργότερα σήμερα. Θα ξεκινήσω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα προλάβω να το ολοκληρώσω, γιατί όπως σας είπα και στο Instagram και πιθανότατα και εδώ πέρα, μιλούσα πάρα πολύ ώρα στο βίντεο, οπότε παίζει να έχω υλικό 1,5 ώρας και να πρέπει να το κόψω. Καλά έτσι κυρίως θα το έκοβα, δεν υπήρχε περίπτωση να ανεβάσω 1-1,5 ώρα βίντεο, αλλά ιδανικά θα ήθελα να είναι μισή ώρα το πολύ. Οπότε χθες σας έβαλα ένα poll, μία δημοσκόπηση στο Instagram και σας ρώτησα αν θα προτιμούσατε, σε περίπτωση φυσικά που το βίντεο είναι αρκετά μεγάλο, για να μην κόψω βασικά πράγματα από αυτά που έχω να σας πω, αν θα θέλατε να είναι πάνω ή κάτω από 30 λεπτά, δηλαδή να το κόψω και να κόψω μαζί και βασικά πράγματα προκειμένου να γίνει κάτω από 30 λεπτά, ή να το αφήσω να κόψω φυσικά τα απολύτως απαραίτητα και να το αφήσω έτσι μεγάλο χορταστικό άνω των 30 λεπτών, αν φυσικά βγει τόσο. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, οι περισσότεροι είπατε άνω των 30 λεπτών, θα σας το δείξω κιόλας τώρα για να το δείτε. Η ψηφοφορία αυτή τη στιγμή είναι 90 προς 10%. Αυτά, πάω σιγά σιγά προς τα μέσα και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια. Κάτι ακόμα που ξέχασα να σας πω στο βίντεο, και επειδή είχαμε καλά reviews από τους φίλους μας και γενικά τους καλεσμένους του γάμου για τα κουφέτα μας, είναι για τα κουφέτα που είχαν μέσα οι μπομπονιέρες. Λοιπόν, είχαν μέσα κουφέτα Χατζηγιαννάκης. Φυσικά δεν είναι sponsor. Πήραμε λοιπόν, καταρχάς έχουν όλα αμύγδαλο μέσα, γιατί ήταν και πολύ πιο εύκολο να διατηρηθούν με τη ζέστη του καλοκαιριού. Να ξέρετε ότι τα κουφέτα δεν θέλουν ψυγείο και θέλουν γενικά ένα σκοτεινό και σχετικά δροσερό μέρος, γιατί αλλιώς σπάνουν και χαλάνε. Οπότε όσοι παντρευτείτε καλοκαίρι, να το ξέρετε αυτό, μην τα βάλετε πάρα πολύ νωρίς μέσα στις μπομπονιέρες και μην τα διατηρήσετε στη ζέστη ή στο ψυγείο. Πήραμε λοιπόν αυτά εδώ πέρα, τα οποία έχουν μέσα και αμύγδαλο και σοκολάτα, γάλακτος όμως. Αυτά τα οποία έχουν γεύση φράουλα. Και μετά πήραμε αυτά εδώ, τα οποία λέγονται ζαμπαλιώνε, κάπως έτσι, και νομίζω ότι έχουν γεύση σαν σαμπάνια, να το πω. Και αυτά μπήκανε μέσα στις μπομπονιέρες. Και τέλος μπήκανε αυτά εδώ πέρα, τα οποία είχαν γεύση καραμέλα, τα οποία αν είστε γλυκατζής έτσι πολύ του γλυκού, αυτά είναι αρκετά γλυκά. Αυτά που πήραμε έξτρα για τα σπίτια μας τις μέρες εκείνες για να κερνάμε και γιατί τα ήθελα και ότι, είναι αυτά εδώ με τη μαστίχα. Και αν σας αρέσει η μαστίχα, και αυτά είναι πάρα πολύ νόστιμα. Και ακόμα και εγώ που δεν είμαι φαν της μαστίχας, τα συγκεκριμένα όντως μου άρεσαν. Mine. Θέλω να σας δείξω ότι όλα τα πλάνα του μπλα βασικά, αφαιρούντας κάποια κομμάτια αρχικά δοκιμαστικά, για το βίντεο που σας ετοίμασα χθες, είναι σύνολο 1,5 ώρα, 1 ώρα και 31 λεπτά. Και εγώ με αρκετό κόψιμο κατάφερα να το κάνω για την ώρα, γιατί έχω να κόψω και άλλο υλικό, 46 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Και η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5.30, οπότε λέω να ξεκινήσω να ζεσταίνω το φαΐ μας. Το καλό είναι ότι έχουμε φαΐ από χθες, βασικά προχθές όχι από χθες, γιατί χθες φάγαμε σαλάτα με ψαροκροκέτες που μου αρέσει πάρα πολύ και το ξέρετε. Και προχθές που έβρεχε πάρα πολύ, έκανα να φάμε μία κοτόσουπα, την πρώτη σούπα της σεζόν.
Και ξέρετε πόσο λατρεύω και τις σούπες. Και βγήκε πάρα πάρα πολύ νόστιμη. Την έκανα με μπούτι κοτόπουλο. Γιατί κατά λάθος πήρε ότι μπούτι αντί για στήθος. Και ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το στήθος μέσα στη κοτόσουπα, γενικά ξέρετε ότι δεν βάζω φουλ κοτόπουλο μέσα στη σούπα, γιατί δεν το τρώμε και δεν βάζω ούτε κόκαλα και τέτοια, γενικά προτιμώ φιλέτα. Αλλά έβαλα και άλλα πράγματα μέσα και έβαλα και πατάτα, γιατί συνήθως βάζω μόνο καρότο και αστράκι. Και βγήκε έτσι πιο δεμένη και ωραία. Και νομίζω ότι θα την κάνω έτσι από εδώ και πέρα. Βασικά και τα δύο μου αρέσουν. Την πατάτα δεν την πολύ χρησιμοποιώ, για να πω την αλήθεια. Δεν κάνουμε πάρα πολύ συχνά πατάτες. Αλλά χθες έτσι με τραβούσε, προχθές. Με τραβούσε να την κάνω και να βάλω μέσα και πατάτα. Και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Απλά επειδή ήταν γέμιση η κατσαρόλα με αυτά τα υλικά, δεν μπορούσα να βάλω αρκετό νερό. Και το περισσότερο νερό το φάγαμε, το ζουμίτι δηλαδή, το φάγαμε μέσα την προηγούμενη φορά. Οπότε θα προσθέσω λιγάκι τώρα και θα κοιτάξω να την κάνω επίσης νόστιμη. Και ανυπομονώ, πάω να τη ζεστάνω, πάω να την ετοιμάσω και να φάμε. Και θα συνεχίσω μετά το βιντεάκι, με σκόπο να το τελειώσω σήμερα και αύριο να κάνω τις τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε την Κυριακή να το έχετε στο κανάλι. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η σουπίτσα μας και έχει περιστεί ακόμα περισσότερο το αστράκι, οπότε έχει απορροφήσει ακόμα πιο πολύ ζουμί, οπότε σίγουρα θα χρειαστεί να βάλω κι άλλο. Τώρα που αρχίζει και ζεσταίνεται κάτι, δεν γίνεται. Δεν θέλετε να τη φάτε. Μπορεί να τα γέμισα τα μπουλ μέχρι πάνω, αλλά μου βγήκαν ίσα ίσα δύο μερίδες, ούτε μετρημένες να τις είχα. Μπορεί να φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ ζουμί, αλλά δεν έχει, πιστέψτε με. Σε σχέση δηλαδή με τα υλικά που έχει μέσα. Και είμαστε έτοιμοι να φάμε. Δείτε τι όμορφη που είναι. Yay. Έχει σχεδόν βραδιάσει, αλλά εγώ θα πιω το δεύτερο καφεδάκι της ημέρας, το οποίο είναι αυτό εδώ. Συνοδεία μπισκότου, τέτοιο. Αρκετά καλά μπορώ να πω. Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε στο πατρικό μου. Ήταν να έρθουμε χθες, αλλά δεν ήμουν καλά γιατί αδιαθέτησα λίγο νωρίς και δεν αισθανόμουν καθόλου καλά. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν εμφανίστηκα χθες σχεδόν καθόλου στο βίντεο για να σας μιλήσω. Παρ' όλα αυτά, κάθισα και τελείωσα το βιντεάκι και τη δουλειά που είχα να κάνω για το σημερινό βιντεάκι, το οποίο πριν από λίγο ανέβηκε στο κανάλι και ελπίζω να το είδατε και να σας αρέσει. Σας μιλάω για το πώς οργανώσαμε βήμα-βήμα τον γάμο μας. Είναι κάτι το οποίο μου ζητούσατε και μου κάνατε ερωτήσεις πάνω σε αυτό, οπότε ελπίζω να πάτε να το δείτε και να πάρετε ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε από αυτό. Σε πάρα πολύ λίγο θα μαγειρέψουμε να φάμε, για την ακρίβεια θα ψήσουμε. Έχουμε πολύ καιρό να ψήσουμε. Αυτό ήταν το original plan χθες, το αρχικό σχέδιο. Να ερχόμασταν χθες εδώ πέρα, όχι για να μαγειρέψουμε, αλλά να ερχόμασταν για να καθίσουμε λιγάκι. Καθώς σήμερα πρέπει να μεταφέρω και τον νηφικό μου από το ένα σπίτι στο άλλο, γιατί αύριο έχουμε να κάνουμε τη φωτογράφηση του γάμου και θα αντιθούμε εκεί πέρα, στο άλλο το σπίτι. Και το αρχικό σχέδιο ήταν να πηγαίναμε σήμερα ένα μίνι ταξιδάκι κάπου κοντά στο Λιτόχωρο, γιατί κάτι φίλοι μας πήγαν εκεί πέρα για το διήμερο και μας είπαν αν θέλουμε να πάμε για ημερήσια εκδρομούλα και συμφωνήσαμε. Απλά επειδή χθες δεν ήμουν καλά και
σήμερα προβλέπεται και πάλι να μην είμαι καλά. Μην με βλέπετε τώρα που είμαι καλά. Σε λίγες ώρες μπορεί να είμαι χάλια. Δεν μπορούσα να το ρισκάρω να είμαι στο δρόμο και να ταξιδεύω σήμερα. Οπότε αναγκαστικά το αφήσαμε και ήρθαμε εδώ πέρα, μιας και δεν ήρθαμε χθες το βράδυ. Οπότε το κάναμε και μεσημεριανό και θα ψήσουμε έτσι έξω. Σας έδειξα ήδη κάποια πραγματάκια τα οποία θα μπουν σε πάρα πολύ λίγο στην ψησταριά. Απλά ήθελα να σας μιλήσω και να σας κάνω το intro της σημερινής ημέρας και το outro της χθεσινής και να σας πω γιατί εξαφανίστηκα. Πάω γιατί με περιμένουν να ετοιμάσουμε και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι το όμορφο? Λιάζεται εδώ στον ήλιο. Μιου. Νομίζω ότι η μυρωδιά κάλεσε όλες τις γάλακτες στη γειτονιά. Δεν είναι η μόνη που ήρθε. Γεια σου! Φοβάται και φεύγει. Τα κόσανε γάτες. Δυτική. Η γωνία. Παιδιά, εντάξει. Γάτο Central. Τη βλέπετε, είναι πίσω από τη γλάστρα. Νομίζω ότι δεν τη βλέπω επειδή είναι εκεί. Έχει γεμίσει γάτες ο τόπος. Και έχει κι άλλες εκεί πίσω. Και εκεί πίσω. Θα μου φάνε κανένα το τσετάκι. Θα φύγουν, θα αρπάξουν κανένα και θα φύγουν τρέχοντας. Το βλέπω. Πού πάμε? Δεν μου μιλάει. Με αγνοεί. Πάμε στο άλλο σπίτι. Αυτή την ώρα έχει το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα. Πανέμορφο. Δηλαδή, ζηλεύω αυτούς που έχουν θέα προς το εδώ και μπορούν να δουν τέτοια όμορφα ηλιοβασίλεμα. Πηγαίνουμε λοιπόν, όπως σας είπα, από το σπίτι του πατρικού μου στο σπίτι μας για να αφήσουμε το νηφικό μου, το οποίο βρίσκεται πίσω μας αυτή τη στιγμή. Σας δείξω τώρα και πάλι τον ουρανό γιατί είναι πανέμορφος. Μόλις λοιπόν γυρίσαμε στο σπίτι απ' έξω, η ώρα είναι 9.30 και ξέρω ότι πολλοί θα με πούνε τρελή, αλλά ήθελα κάτι να πιω και ήθελα κάτι το οποίο να είναι ζεστό. Καθώς θέλω να ζεσταθεί λιγάκι το κοκαλάκι μου, δείτε εδώ φοράω κάλτσες. Εκεί φτάσαμε. Άρχισε να κρυώνει το σπίτι. Είμαι και διάθετη, πονάει η κοιλιά μου, πήρα αγκαλιά και πάλι και τη θερμοφόρα μου. Και όσο περιμένω να γίνει το νερό, έχω ανάψει θερμοσύμφωνα, έκανα ένα ζεστό καφεδάκι να πιω και εσύ είναι 9.30 ώρα το βράδυ, γιατί όπως είπα ήθελα κάτι ζεστό, έτσι κάτι να με ζεστάνει και να μου κάνει και τον πονοκέφαλο να περάσει, γιατί σήμερα δεν πια καφέ και έχω έναν φρικτό πονοκέφαλο και είμαι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να με σταματήσει από το να κοιμηθώ το βράδυ, οπότε γιατί όχι, καφεδάκι στις 9.30 ώρα το βράδυ, ωραιότατος. Και όσο περιμένω να γίνει το νερό, θα κάτσω να δω λιγάκι διάφορα. Θα ανεβάσω καμιά φωτογραφία στο Instagram, θα δω καμιά σειρά, θα δω κάτι. Θα περάσει κάπως η ώρα. Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι το εξής. Αύριο έχουμε ραντεβού να κάνουμε επιτέλους, όπως σας είπα, τη φωτογράφηση για το γάμο. Και σκέφτομαι, θα ήθελα γενικότερα να βλογκάρω διάφορα από τη μέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να βλογκάρω κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης, γιατί θα πάμε σε ένα μέρος που πρώτον δεν το ξέρω και δεύτερον δεν ξέρω αν θα μπορώ να αφήσω κάπου την κάμερα
και αν θα. Δηλαδή θα είναι δύσκολο ταυτόχρονα να βγάζουμε φωτογραφίες και εγώ να είμαι με μία κάμερα και να τραβάω backstage. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Αλλά τουλάχιστον λέω να βλογκάω λιγάκι τη διαδικασία. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπει σε αυτό εδώ το vlog ή θα μπει στο επόμενο vlog. Θα το σκεφτώ, γιατί αυτό το vlog μου φαίνεται ότι είναι ήδη μεγάλο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προσπαθήσω να σας γυρίσω όσο περισσότερο μπορώ και να το περιμένετε στο επόμενο βιντεάκι, γιατί έστω τα backstage θα τα έχουμε. Θα μας δείτε άλλη μια φορά αντιμένους γαμπρό και νύφη. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω για την ώρα. Πάω να καθίσω να κάνω αυτά που σας είπα. Θα κάνω και το μπανάκι μου, να βάλω και την κρεμούλα μου στα πόδια μου, η οποία μοιάζει καταπληκτικά, θα σας τη δείξω αργότερα. Και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια να σας πω τι αποφάσισα και αν θα κλείσω ή όχι το vlog. Έχω κάνει λοιπόν το μπανάκι μου, έχω κάνει τον καθαρισμό μου και τον ποτέ μου, έχω βάλει τις κρεμούλες μου όχι μόνο στο πρόσωπο αλλά και σε όλο μου το σώμα και έχω ετοιμαστεί τόσο για την αυριανή φωτογράφηση όσο και για ύπνο. Το σκέφτηκα καλά και αποφάσισα να μην συμπεριλάβω σε αυτό το vlog τα όποια πλάνα τέλος πάντων τραβήξω από την αυριανή μέρα. Καλύτερα να πάει στο επόμενο vlog, γιατί βλέπω ήδη στην κάρτα ότι έχω τραβήξει αρκετά πραγματάκια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για αυτό. Ό,τι μπορέσω να τραβήξω και ότι έχω το χρόνο να τραβήξω από την αυριανή ημέρα θα ανέβει την επόμενη εβδομάδα. Πριν σας αφήσω όμως να σας πω ότι προσφάτως, δηλαδή λίγο καιρό πριν από το γάμο, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ αυτή την καταπληκτική κρέμα. Είναι η Brazilian Bam Bam Cream της Sol de Janeiro. Και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι φοβερά ενεργητική και σούπερ μυρωδάτη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αν δεν ξέρει, έχει φοβερά λίγο προϊόν μέσα. Δεν έχει πάρα πολύ προϊόν, αλλά χρειάζεται πολύ λίγη ποσότητα. Αυτή είναι μόνο 75 ml και νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, κοστίζει και αρκετά λεφτά. Μυρίζει καταπληκτικά. Ενυδατώνει απίστευτα το σώμα. Απίστευτα. Και σκέφτομαι τι θα κάνω όταν τελειώσει και πώς θα την ξαναπάρω. Αφήνει μια τέτοια μυρωδιά που μένει για μέρες. Και αυτές τις μέρες που την έβαζα στο σώμα μου αναρωτιόμουν τι μυρίζει στο χώρο. Και μετά συνειδητοποιούσα ότι είμαι εγώ και μάλιστα τις προάλλες μύριζα το κουβερτάκι αυτό που έχω στο καναπέ μας και λέω τι μυρίζει, τόσο ωραία, γιατί είχα ψεκάσει και ένα σπρέι στο χώρο και νόμιζα ότι μυρίζει εκείνο. Και μου λέει ότι δεν είναι εκείνο, είναι η κρέμα που έβαλε στο σώμα σου, λέει, τις προάλλες. Και όντως μυρίζει αυτή η κρέμα, δηλαδή ποτέ δεν σκέφτομαι ότι είναι η κρέμα σώματος, αλλά είναι η κρέμα σώματος, μυρίζει καταπληκτικά. Αν μπορείτε να την πάρετε, να την πάρετε. Εγώ πάω σιγά σιγά για ύπνο, γιατί έχω αργήσει κιόλας. Θα έπρεπε ήδη να είμαι στο κρεβατάκι μου. Στέγνωνα μαλλί και έβλεπα, είδα κάνα δύο επεισόδια Riverdale, που πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί συνεχίζω αυτήν εδώ πέρα τη σειρά. Βλέπετε, έχω ήδη ξεκινήσει να φοράω λίγο πιο μακρύ μανίκι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο, καθώς είναι Πέμπτη και έρχεται Σαββατοκύριακο. Να ξέρετε ότι την Κυριακή αυτή δεν θα έχουμε βιντεάκι. Όταν θα είμαι έτοιμη να σας γυρίσω άλλο βιντεάκι και να σας ανεβάσω κάποιο βιντεάκι γενικά, θα σας ενημερώνω. Επίσης, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να μην ανεβάζω πλέον Κυριακές τα κυριακάτικα βίντεο και να τα ανεβάζω κάποια άλλη μέρα, κατά προτίμηση Δευτέρα. Γιατί είχα παρατηρήσει και από το καλοκαίρι ότι τα βίντεο που είχα ανεβάσει Δευτέρα πηγαίνανε τέλεια, ενώ τα κυριακάτικα σχεδόν πάντα πατώνουνε. Και απόδειξη ήταν και το σημερινό βίντεο, το οποίο μου το ζητούσατε πάρα πολύ και δεν πήγε καθόλου καλά. Οπότε ελπίζω να πήγατε να το είδατε όσο το χάσατε στο ενδιάμεσο. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας φιλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ακόμη ένα vlog. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Φιλιά πολλά από μένα. Γεια σας.